Έμιλι Ράτασγκοφσκι είναι έγκυος και προσεγγίζει τη δημοσιότητα με τρόπο στρατευμένα τολμηρό. Η ένωση αυτών των δύο δεδομένων οδήγησε στο να επικοινωνήσει την εγκυμοσύνη της με τρόπο που θυμίζει καμπάνια. Βίντεο σε λογική ταινίας μικρού μήκους σκηνοθετημένο από τη Λένα Ντάναμ, εξώφυλλο και αρθρογραφία στη Vogue. Η Έμιλι Ράτασγκοφσκι βιώνει το πρώτο στάδιο της μητρότητας και ο τρόπος που το ανακοινώνει δεν θα μπορούσε να είναι καθόλου μα καθόλου συμβατικός. Έτσι, Έμιλι Ράτασγκοφσκι είναι έγκυος και αναρωτιέται πολύ ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος, σε τι είδους άνθρωπο θα γίνουμε γονείς, πώς θα αλλάξουν τη ζωή μας και το πώς είμαστε, αναρωτιέται το 29χρονο μοντέλο. Σκέφτεται δυνατά και ελεύθερα για το φίλο του μωρού της, όταν ο σύζυγος μου και εγώ λέμε στους φίλους μας ότι είμαι έγκυος, η πρώτη ερώτηση τους μετά τα συγχαρητήρια είναι σχεδόν πάντα, ξέρετε το φίλο του μωρού, και θέλουμε να απαντήσουμε ότι δεν θα ξέρουμε το φίλο μέχρι το παιδί μας να γίνει 18 και θα μας ενημερώσει τότε γράφει στη Vogue, σε ένα πολύ προσωπικό άρθρο γεμάτο προσωπικές σκέψεις, ανησυχίες και προβληματισμούς. Είναι ειλικρινές, απελευθερωμένο και απελευθερωτικό, η εγκυμοσύνη είναι έμφυτα μοναχική. Είναι κάτι που μια γυναίκα κάνει μόνη της, μέσα στο σώμα της.